Λοιπόν, θα σα δείξω λίγο εν συντομία το τι περιλαμβάνει η δημιουργία ενό βίντεο για το YouTube και πώ χρησιμοποιώ το ίδιο περιεχόμενο για να δημιουργήσω επιπλέον περιεχόμενο. Λοιπόν, καταρχά ξεκινάμε με το βίντεο. Το βίντεο περιλαμβάνει την ιδέα, περιλαμβάνει τον τίτλο, περιλαμβάνει το thumbnail, έχει το caption, τη λιζάντα, κάποιε φορέ hashtags. Μετά είναι το outline, δηλαδή το τι θα περιλαμβάνει αυτό το βίντεο. Κάποιες φορές έχει και σενάριο. Και μετά είναι το, η εγγραφή. Το editing. Και το posting. Που ουσιαστικά είναι προγραμματισμός, είναι scheduling, δηλαδή το πότε θα μπει το βίντεο. Το βίντεο λοιπόν μετά αυτό θα γίνει ένα YouTube Post. Τα γράμματα δεν πειράζει, τα, τα, τα λέω κιόλα οπότε τα καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το βίντεο αυτό λοιπόν γίνεται ένα post. Μετά το ίδιο βίντεο γίνεται και άρθρο. Άρθρο στο blog μου, στο Greekos.gr κάθετο blog. Το ίδιο βίντεο επίσης το παίρνω και το σπάω και το κάνω α, shorts ή reels για το Instagram, για το TikTok. Ε, το, για το οποίο ετοιμάζω συν thumbnails. συν λίγο ε, συν λεζάντα σε κάψιον συν α, προγραμματισμός μετά το ε, ηχητικό αυτού του βίντεο το επεξεργάζομαι και το κάνω podcast επεισόδιο συν λεζάντα συν προγραμματισμός και επίσης το κείμενο του βίντεο το παίρνω και το κάνω είτε quotes, είτε carousel, όπου μετά αυτά στο Canva τα δημιουργώ, στο Canva, γράφω captions, hashtags και τα προγραμματίζω. Okay. Οπότε, ουσιαστικά με ένα βίντεο έχω περίπου, έχω ένα post την εβδομάδα στο YouTube, ένα άρθρο, Έχω γύρω στα 6-7 quotes, ένα-δύο καρουζέλ κάποιες φορές, έχω ένα επεισόδιο podcast την εβδομάδα και έχω και γύρω στα 5-6 με, με uh, shorts ή reels τα οποία ανεβαίνουν στο YouTube, στο Instagram και στο TikTok και κάποιες φορές τα βάζω και στο uh, Facebook. Για όλο αυτό εδώ, συνήθως χρειάζομαι, δηλαδή το, την ιδέα, τον τίτλο, το caption, το outline, το σενάριο, την εγγραφή, το editing και το post και το postάρισμα το, το, προγραμματίσω δηλαδή με παίρνει, μου παίρνει περίπου 4 ώρες βαριά 5 ώρες την εβδομάδα για όλα αυτά εδώ χρειάζομαι μ, περίπου άλλο τόσο και ίσως και λίγο παραπάνω χρόνο οπότε ουσιαστικά ο χρόνος που αφιερώνω για τη δημιουργία περιεχομένου που μου βγάζει σίγουρα μια εβδομάδα είναι ένα δεκάωρο και αυτά τα κάνω part time έχω ε, άλλε δύο δουλειέ, Έχω το coaching, έχω μια άλλη δουλειά η οποία μου τρώει αρκετέ ώρε καθημερινά και αυτό γίνεται παράλληλα με οτιδήποτε άλλο. Απλώ επειδή αναγνωρίζω τη σημασία του να δημιουργεί περιεχόμενο και τη σημασία του YouTube συγκεκριμένα στο YouTube, έχω βάλει προτεραιότητα. Το ένα βασικό πράγμα το οποίο θέλω να εστιάσω είναι τη δημιουργία των βίντεο στο YouTube. Είχα βάλει στόχο να φτάσω του 7.000 subscribers μέχρι τέλο Οκτωβρίου. Του έφτασα α, λίγο νωρίτερα, του έφτασα γύρω στι 18 του μηνό. Ήδη είμαι 7.200 νομίζω και ο στόχο είναι να φτάσω τι 8.000 subscribers μέχρι τέλος τη χρονιά. Επειδή βλέπω ότι πολύ μεγάλο μέρο των πελατών που κάνω είναι επειδή με βρίσκουν από YouTube, παρότι το YouTube το είχα σχετικά παρατημένο τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτά. Οπότε, σταμάτα τι δικαιολογίε, μπε στη δικασία να ξεκινήσει να κάνει περιεχόμενο. Ξέρω ότι δεν έχει χρόνο και εγώ δεν έχω χρόνο, είναι αρκετά πιεσμένο το ωράριό μου. Έχω πάρα πολλέ δραστηριότητε, έχω τρία παιδιά, παίζω σε μία μπάντα, σε ένα ροξ Έχω τι δουλειέ μου, έχω το περιεχόμενό μου, έχω να δω του φίλου μου, έχω να κάνω τη γυμναστική μου, το διάβασμά μου, την αυτοβελτίωσή μου, τη μου και την κοινωνικοποίησή μου. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή αναγνωρίζω τη σημασία αυτού, το έχω βάλει σαν το ένα σημαντικότερο πράγμα που ασχολούμαι είναι τη δημιουργία αυτών των βίντεο. Αν θέλει να σε βοηθήσω στο να δημιουργήσει το δικό σου περιεχόμενο, στο να βάλει ένα πρόγραμμα, να έχει πειθαρχία, να ξέρει πώ να οργανώσει καλά το χρόνο σου και το περιεχόμενό σου, τότε στείλω μου να κάνουμε μια συνεδρία coaching. Μπε στο GreekCoach.gr καθέτος Coaching.